Κοπάδια από τρία είδη δελφινιών καθώ κεφάλινε φυσιτήρε κατέγραψαν οι παρατηρητέ θαλασσίων θηλαστικών στη διάρκεια διεξαγωγή των σεισμικών ερευνών τριών διαστάσεων που πραγματοποίησε η Energian Oil and Gas στον κόλπο τη Καβάλα με στόχο την προετοιμασία των νέων γεωτρήσεων και τον εντοπισμό νέων πιθανών κοιτασμάτων στη λεκάνη του Πρίνου. Οι τέσσερι παρατηρητέ συνέταξαν μια εκτενή αναφορά για τι εμφανίσει και τον ηχητικό εντοπισμό θαλασσίων θηλαστικών σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια τη διεξαγωγή των ερευνών από τι 14 Ιουνίου ω και τι 7 Ιουλίου καταγράφηκαν τα εξή. 15 εμφανίσει κοινών δελφινιών, ρινοδέλφινων και ζωνοδέλφινων σε ομάδε έω 9 ατόμων. Μία εμφάνιση φαλενών φυσιτήρων 2 ή 3 ατόμων και 4 εμφανίσει άλλων δελφινοειδών σε ομάδε έω 3 ατόμων. Επιπλέον, δύο φορέ εντοπίστηκαν θαλάσσια θηλαστικά μέσω των ηχητικών του σημάτων. Σχετικά τώρα με την αναφορά των παρατηρητών, ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο. Σύμβουλο Energia Oland Gas, Μαθιό Ρίγα, δήλωσε τα εξή. Το περιεχόμενο τη αναφορά των παρατηρητών που επί τρει εβδομάδε παρακολούθησαν τι σεισμικέ έρευνε τη Energia Oland Gas αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη τη αρμονική συνύπαρξη τη πετρελαϊκή δραστηριότητα με το φυσικό περιβάλλον και την αλλιευτική δραστηριότητα στον κόλπο τη Καβάλα. Ο Πρίνο, τονίζει ο κ. Ρίγα, πέραν του ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική περιοχή που παράγει πετρέλαιο στην Ελλάδα και διατηρεί τη χώρα μα στον παγκόσμιο χάρτη των πετρελαιοπαραγωγών. Κρατών, συνιστά και ένα ιδανικό παράδειγμα αναφορά για την ανάπτυξη ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα των υδρογοναθράκων για τι νέε περιοχέ τη Δυτική Ελλάδα. Η Energy and Oil and Gas, το επιστημονικό τη δυναμικό και οι εργαζόμενοι τη παραμένουν δεσμευμένοι στο στόχο τη περαιτέρω αξιοποίηση του ερικτού πλούτου τη χώρα, δεσμεύεται ο κ. Ρήγα με απόλυτο σεβασμό προ το φυσικό περιβάλλον, όπω συμβαίνει 35 χρόνια στον κόλπο τη Καβάλα, κατέληξε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι οι σεισμικέ Ιδρυτικέ Έρευνε Ενετζίαν ολοκληρώθηκαν υπό την εποπτεία του Λιμεναρχείου Καβάλα χωρί την πρόκληση οποιοδήποτε προβλήματο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και την άφιξη κρουαζιερόπλων στην Καβάλα μεσούση τη τουριστική περίοδου.